Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση. Σήμερα είναι 3η 16 Απριλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9.30 για να καταγράψουμε και να παρακολουθήσουμε τις κοινοβουλευτικές και πολιτικές εξελίξεις. Κοντά μας θα είναι σε λίγο ο κύριος Χρήστος Σιμωρέλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Πάμε να δούμε όμως πώς διαμορφώνεται και τα βλέμματα είναι στραμμένα φυσικά στο Παρίσι, καθώς όλος ο πλανήτης σήμερα θρηνεί. Δεν υπάρχουν λέξεις να περιγράψουν την καταστροφή της Παναγίας των Παρισίων, του συμβόλου της γαλλικής πρωτεύουσας και ενός μνημείου του χριστιανισμού γνωστού στα πέρατα του κόσμου, που υπέστη σοβαρές ζημιές από τη φωτιά που ξέσπασε χθες κατά τη διάρκεια εργασιών της συντήρησης. Ολόκληρος ο πλανήτης θρηνεί σήμερα την καταστροφή του ιστορικού καθεδρικού ναού, ο οποίος είναι γνωστός και ως Notre Dame de Paris. Ο Μητροπολιτικός Ρωμαιοκαθολικός Ναός στο κέντρο του Παρισιού αποτελεί ένα από τα πλέον θαυμαστά αρχιτεκτονικά μνημεία του λεγόμενου γοτθικού ρυθμού. Τα αισθήματα βαθιάς θλίψης και ειλικρίνειας αλλά και αλληλεγγύης για την καταστροφική πυρκαγιά στο Ναό της Παναγίας των Παρισίων εξέφρασαν στο Γάλλο Πρόεδρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Φόφη Γεννηματά, η επικεφαλής του κινήματος αλλαγής. Εθνικές εκλογές στο τέλος της τετραετίας, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και στον Ήχο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη που έδωσε χθες. Εν τω μεταξύ, κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας πως αυτό που κρίνεται σήμερα δεν είναι απλά το μέλλον της οικονομίας, αλλά το μέλλον της δημοκρατίας, σε συνέντευξή του που έδωσε σε αμερικανικό δίκτυο, τηλεοπτικό δίκτυο. Σε απόσυρση διατάξεων, οι οποίες διέσωζαν αυθαίρετα σε γυαλούς, προχώρησε η κυβέρνηση μετά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης αλλά και τις ενστάσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που θα επιτρέπει και φέτος την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας με το μήνα, όπου δίνεται δυνατότητα στους οδηγούς για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή των τελών κυκλοφορίας ανάλογα με τη διάρκεια χρήσης του. Μέχρι τις 9 σήμερα κοντά σας με την πρωινή ανάγνωση, καθώς μετά στην Ολομέλεια της Βουλής, μέχρι τις 9.30 με συγχωρείτε, θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο για τον πρώην πρόεδρο της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Έτσι διαμορφώνεται η ατζέντα. Πάμε να δούμε και την ατζέντα την κοινοβουλευτική και τις εργασίες της Βουλής, πώς θα κυλήσουν σήμερα στην Ολομέλεια. Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης, συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, στα άρθρα και στο σύνολό του, το σχέδιο νόμου που αφορά την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Στην Επιτροπή Σοφρονιστικού Συστήματος και λοιπόν Δομών Εγκλεισμού Κρατουμένων θα συνεδριάσει η Επιτροπή με θέμα τις συνθήκες κράτησης στα αστυνομικά τμήματα. Στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων θα συνεδριάσει η Επιτροπή με θέμα τη συνέχιση και επεξεργασία του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις μέρημνας προσωπικού ενόπλων δυνάμεων, στρατολογίας, στρατιωτικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. Δεύτερη ακρόαση σήμερα σε δεύτερη συνεδρίαση με την ακρόαση κοινοβουλευτικών προσώπων και τρίτη συνεδρίαση επίσης αργότερα σήμερα μέσα στη μέρα. Η Ειδική Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος θα συνεδριάσει με θέμα τη Νίκη Γουλανδρή, συνεισφορά της στην προστασία της ελληνικής φύσης. Η συνεδρίαση είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Νίκης Γουλανδρή. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο για τη συμμετοχή της χώρας μας στην Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα με ρυθμίσεις για τη δόμηση κοντά σε αγιαλό. Η κυβέρνηση υποστήριξε πως θεσμοθετείται ένα αυστηρότερο πλαίσιο αποφυγής νέων αυθαιρεσιών με τα κόμματα να τηρούν επιφυλάξεις απέναντι στις ρυθμίσεις, κάνοντας λόγο για ρουσφετολογικές τακτοποιήσεις και νομοποιήσεις νέας γενιάς αυθαιρέτων που δυναμητίζουν την προστασία του περιβάλλοντος. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο για τη συμμετοχή της χώρας στην Ασιατική Τράπεζα με πρόβλεψη για διακρατικές επενδύσεις, ενώ περιέχει και ρυθμίσεις για τη δόμηση κοντά σε γυαλό, την απαλλαγή από την καταβολή ένφια και εφέτος για όλους όσοι επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του προηγούμενου έτους και την επιχορήγηση ή τη δημιουργία μουσείου ολοκαυτώματος. Υπάρχει δευτεροβάθμια επιτροπή για τη χάραξη του αγιαλού για να λύσουμε τα ζητήματα. Αυτή τη στιγμή η χάραξη του αγιαλού και η ολοκλήρωση από τις κτηματικές είναι περίπου στο 80%. Και αντί από τα μέσα του 2018 να έχουμε πλήρη χαραγμένη τη γραμμή του αγιαλού και της παραλίας, μας γυρνάτε πολλά βήματα πίσω. Μετά από 5 χρόνια οφείλατε στοιχειωδώς να έχετε στελεχώσει τις υπηρεσίες για την προστασία του αγιαλού και της παραλίας. Έχετε μειώσει τραγικά τους δημοσίους υπαλλήλους που και σήμερα ακόμη όταν εμείς μιλάμε για ένα προς ένα
κάποιοι άλλοι δεν το αποδέχονται και πηγαίνουν στο 1:5, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείτε να μας κουνάτε σε καμιά περίπτωση στο δάχτυλο. Η κοινοχρησία του γυαλού λειτουργεί πλέον με πιο αυστηροποιημένο πλαίσιο στην κατεύθυνση της διεύθυνσης κοινοχρησίας, της αποφυγής νέων αυθαιρεσιών. Κουρεύεται στις συνολικές οφειλές του δημοσίου, μειώνοντας ακόμη περισσότερο το επιτόκιο, χωρίς να κάνετε καμία αλλαγή ως προς το οφειλόμενο επιτόκιο εκ μέρους των ιδιωτών. Ένα νομοσχέδιο μεγάλων αντιφάσεων. Από τη μια μεριά, αυτό το νομοσχέδιο νομιμοποιεί αυθαιρεσίες και από την άλλη αυθαιρετεί σε βάρος νόμιμων συμφερόντων και δραστηριοτήτων των πολιτών. Ανοίγει ο ασκός του αιώλου όσον αφορά τη δυνατότητα για τη μαζική νομιμοποίηση αυθαιρέτων κείμενων επί των αιγιαλών με μια απλή υπουργική απόφαση. Νομιμοποιούνται αυθαίρετα, ανοίγονται περισσότεροι δρόμοι παρέμβασης και δίνονται μια σειρά διευκολύνσεις στο κεφάλαιο. Εισχωρούν εξαιρέσεις και παραθυράκια. Παραδείγματος χάρη δημιουργούνται συνθήκες νομιμοποίησης αυθαιρέτων, τα οποία εξαιρεί από την κατεδάφιση. Οφείλει αυτή η διαδικασία παραγωγής ρουσφετιών να σταματήσει επιτέλους. Εάν υπάρχουν θέματα προς συζήτηση σοβαρά, φέρτε τα. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρεί την κοινωνία. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι η επιχειρηματικότητα έχει περάσει εξαιρετικά δύσκολες μέρες μέχρι στην κρίση. Εξαιρούνται από αυτή την αδειοδότηση σαφώς ξενοδοχεία, κατοικίες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα πάντα δηλαδή που αφορούν σε ιδιώτες. Και αδειοδοτούνται μόνο αυτά που είπαμε πριν. Αυτό δεν είναι μια τάξη. Είστε πραγματικοί μάγοι. Από το Μέγαρο Μαξίμου προ 50 ημερών, όπου έγινε και δελτίο τύπου, βγήκαν και φωτογραφίες και όλα αυτά, εδώ είστε 40 εκατομμύρια εθελοντική σφορά. Οφείλω να σας πω ότι εγώ, που ήμουν αντίθετος από την αρχή, χαίρομαι για αυτή τη μεταβολή, για την υπερψηφίσω. Η κύρωση του νέου συνυποσχετικού του ελληνικού δημοσίου με την ναυτιλιακή κοινότητα αποτελεί ένα νέο συμβόλαιο μεταξύ της πολιτείας με την ναυτιλία που ανταποκρίνεται στην επιδίωξη της κυβέρνησης για κοινωνικά ανταποδοτική επιχειρηματικότητα. Με τροπολογία του Υπουργού Εσωτερικών Αλέξη Χαρίτση, παρέχεται φέτος η δυνατότητα καταβολής πόρων για την περίοδο πυροπροστασίας απευθείας του συνδέσμου οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να αποφευθούν καθυστερήσεις. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης προκειμένου να λάβει μέρος στην πρώτη συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου με στόχο την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Στην ομιλία του, όσο και στις παρεμβάσεις του, ο κύριος Βούτσης χαρακτήρισε άκρος επικοδομητική την συνεργασία και στρατηγική σημασία στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε. Εγκαινιάζοντας το κοινοβουλευτικό σκέλος της τριμερούς διακυβερνητικής συνεργασίας Ελλάδας, Ιορδανίας και Κύπρου, πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της Ιορδανίας η πρώτη συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των τριών χωρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος της Βουλής Νίκος Βούτσης τόνισε ότι η συνάντηση εμπλουτίζει τον διάλογο και τις συμπράξεις και αναδεικνύει τον διάβλο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας, καθιστώντας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τους λαούς συμμέτοχους, αλλά και κινητήρια δύναμη της περαιτέρω ενίσχυσης του τριμερού σχήματος στο σύνολό του. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να επιβεβαιώσουμε τις εξαιρετικές μας σχέσεις, θέτοντας γερά θεμέλια σε μια άκρως επικοδομητική τριμερή στρατηγική συνεργασία που ισοδοξούμε να παίξει ρόλο καταλήτη στην προσπάθεια ειρήνευσης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Οι εργασίες της συνάντησης εστίασαν στην ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, του τουρισμού και του πολιτισμού, ενώ έγινε ειδική αναφορά και στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Η συνάντησή μας πραγματοποιείται την επαύριο, όπως αναφέρθηκε και από τον ΑΛΕ, της δεύτερης συνόδου κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας και εμπλουτίζει το διάλογο και τις συμπράξεις. Αναδεικνύει τον διάβλο της διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και φέρνει εκύτερα του λαού μας, καθιστώντας τους μέτοχους αλλά και κινητήρια δύναμη στην παραπέρα ενίσχυση του τριμερού σχήματος στο σύνολο του. Στην τριμερή συνάντηση συμμετείχαν από κοινού με τον Πρόεδρο της Βουλής, ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Δημήτρης Σιλούρης και ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ιορδανίας Ατέφ Ταραγουέκ. Τον κύριο Βούτση συνόδευσε ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής Κώστας Αθανασίου και αντιπροσωπεία στελεχών του Κοινοβουλίου. Οι εργασίες της πρώτης σε κοινοβουλευτικό επίπεδο τριμερού συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας ολοκληρώθηκαν με την υιοθέτηση κοινής δήλωσης, ενώ οι τρεις πρόεδροι συμφώνησαν ότι η δεύτερη τριμερή συνάντησή τους θα γίνει στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούλιο.
Σε λίγο κοντά μας θα είναι ο κύριος Χρήστος Σιμωρέλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Τρικάλο, για να συζητήσουμε την επικαιρότητα. Πρώτα όμως πάμε να δούμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και τις επίκαιρες ερωτήσεις που απασχόλησαν χθες την ολομέλεια της Βουλής. Για τα πολιτικά, νομικά και ηθικά ζητήματα που άπτονται τις διαπλεκόμενες σχέσεις της νυν Γενικής Γραμματέως Διαφθοράς, κυρίας Ξεπαπαδέα, με κυπριακή εταιρεία, απίφθηναν επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χάρης Θεοχάρης και της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Θόδωρος Παπαθεοδόρου. Απαντώντας, ο αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Παπαγγελόπουλος, υποστήριξε κατηγορηματικά πως η κυρία Ξεπαπαδέα δεν έχει διαπράξει ηθικό ή ποινικό παράπτωμα, ότι η κυπριακή εταιρεία με την οποία συνεργάστηκε ως δικηγόρος ήταν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και όχι offshore, και πάντως δεν ανήκε ούτε στον Αρτεμίου ούτε στο Λαβρεδιάδη, όσο για το καταγγελόμενο ως σκάνδαλο Πετσίτη το χαρακτήρισε πέτσινο. «Ποιο αδίκημα μπορούμε να το αποδώσουμε? Εγώ ως πρώην εισαγγελέας δεν βρίσκω αδίκημα», διαβεβαίωσε ο κύριος Παπαγγελόπουλος την ολομέλεια. Όσον αφορά, κύριε Υπουργέ, αυτή την πάρα πολύ σημαντική υπόθεση, την ξεκάθαρη, κατά την άποψή μου, υπόθεση διαφθοράς, που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας, έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και αφήνει έκθετη και την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Είναι έολο το επιχείρημα ότι αυτή η εταιρεία δεν είναι offshore. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η εταιρεία έχει διεύθυνση το γραφείο του κυρίου Αρτεμίου. Άλλη μία πρακτική που κάνουν οι δικηγόροι που δημιουργούν offshore, που τις δημιουργούν όλες με την ίδια διεύθυνση για διαφόρους πελάτες τους στο γραφείο τους. Και αυτό είναι ένα δεύτερο στοιχείο για το ότι μας δείχνει ότι είναι η offshore. Και εδώ λοιπόν, εφόσον η κυρία Ξεπαπαδέα εκπροσωπεί αυτή την εταιρεία, τίθεται μια σειρά από ζητήματα. Πρώτο ζήτημα. Ελέγχει μια εταιρεία που σχετίζεται με τον κύριο Αρτεμίου άμεσα. Ο κύριος Αρτεμίου ελέγχεται για φοροδιαφυγή, γιατί είναι στα Panama Papers. Ή θα έπρεπε να ελέγχεται. Αν δεν ελέγχεται, να μας φέρετε εδώ και να μας πείτε για ποιο λόγο δεν ελέγχεται. Η κυρία Ξεπαπαδέα ήταν γραμματέα στην Επιτροπή που είχε τη δύναμη να αφήσει υποθέσεις να παραγραφούν. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να απαντήσετε ξεκάθαρα. Τι στάση τήρησε για την υπόθεση του κύριου Αρτεμίου σε αυτή την Επιτροπή? Η υπόθεση λοιπόν αυτή, με τον κύριο Αρτεμίου, την offshore κατά τον κύριο Θεοχάρη. Ακόμα και το πρώτο θέμα, κύριε Θεοχάρη, δεν μιλάει για offshore. Έτσι, εγώ είμαι τακτικός άναγνωστης όλων των εφημερίδων και το πρώτο θέμα είναι στις προτεραιότητές μου, γιατί μερικές φορές αποκαλύπτει. Δεν μιλάει για offshore. Ξεκίνησε λοιπόν ένα χρόνο μετά την παρέτησή της από τη θέση της διευθύντριας. Άρα, δεν θέλω να μεταχειριστώ βαριές εκφράσεις. Σας το έχω πει, σας συμπαθώ. Και να πω ότι είναι συκοφαντίες να λέτε ότι μπορεί και κατόπιν εντολής μου να παραιτήθηκε η Ξεπαπαδέα για να πάει να εξυπηρετήσει τον Αρτεμίου, την offshore, τον Λαβρεντιάδη, τον Μαδούρο, τον Τζάβες και ποιος άλλος θα βάλουμε στο προσκήνιο. Άρα δεν στέκει αυτό το πράγμα. Ένα χρόνο πριν πάλι μαντικές ικανότητες είχα. Καμία υπόθεση δεν συζητείται στην Επιτροπή που να είναι η κυρία Ξεπαπαδέα. Η κυρία Ξεπαπαδέα για το ΣΔΟΕ και αυτά, από ό,τι με ενημέρωσε τώρα, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ όλα τα θέματα, παρακολουθούσε και διευκόλυνε το έργο της μεταφοράς των δικογραφιών. Δεν ήταν μέλος της Επιτροπής και δεν είχε αποφασιστικό λόγο. Επιπλέον εκεί προείσταται εισαγγελέας. Τι να κάνει, κυρία Ξεπαπαδέα, τώρα? Μετά τον κύριο Θεοχάρη, ο κύριος Παπαθεοδόρου, απευθυνόμενος στον αναπληρωτή υπουργό, ισχυρίστηκε πως χρησιμοποιεί νομικοφανή τερτύπια και στην ουσία λέει ότι και η ίδια η κυρία Ξεπαπαδέα σε πρόσφατη συνέντευξή της στην Εφημερίδα των Συντακτών. Επειδή εδώ, κύριε Υπουργέ, δεν ήθαμε να δούμε εάν ο κώδικας δικηγόρων δίνει τη δυνατότητα σε μία ειδική σύμβουλο, νομικό δικηγόρο ενός Υπουργείου, να άσκει λειτουργήμα. Δεν ήρθαμε εδώ να ελέγξουμε, αν θέλετε, τις πληρεξουσιότητες της κυρίας Παπαδέα, Ξεπαπαδέα. Ήρθαμε εδώ να ελέγξουμε την πολιτική διαπλοκή μεταξύ της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα των πολιτικών θέσεων που κατήχε. Τόσο ως διευθύντρια, όσο και ως σύμβουλος, όσο επίσης και γενική γραμματέας μετά. Η κυρία Ξεπαπαδέα παραιτήθηκε πολύ πριν αναλάβει την υπόθεση του Αρτεμίου. Έτσι. Η κυρία Ξεπαπαδέα, κατά την άποψή μου, και το απέδειξα, δεν έχει διαπράξει κανένα ποινικό ή ηθικό παράπτωμα. Η κυρία Ξεπαπαδέα δεν υπήρξε πληρεξούσια δικηγόρος του Αρτεμίου, αλλά της προαναφερθήσας κυπριακής εταιρείας, της High Med Solution, της οποίας δικηγόρος ήταν ο Αρτεμίου. Βέβαια, ο κ. Παπαθεοδόρου, πολύ έξυπνα, ανέφερε κάποια ονόματα που με διευκολύνει, γιατί θα σκοπό να το πω
στο τέλος, στην τελική ομιλία μου. Ανέφερε τον κύριο Πετσίτη, τον κύριο Αρτεμίου, τον κύριο Παπά, τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, εκτιμώ ότι εκτός από το νόμιμο και παράνομο, το ηθικό και ανήθικο, υπάρχει και το δίκαιο και το άδικο. Η κυρία Ξεπαπαδέα, κατά την άποψή μου, και νόμιμα ενήρησε και ήθικα. Όμως αδικήθηκε. Και αδικήθηκε γιατί βρέθηκε σε λάθος θέση. Λοιπόν, πάμε στη συζήτησή μας. Κοντά μας είναι ο κύριος Χρήστος Μορέλης, όπως σας είπα, και προανήγγυλα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Τρικάλων. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Είδαμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο τον χθεσινό. Αποσχόλησε με δύο επίκαιρες ερωτήσεις τον κύριο Παπαγγελμπούλου το θέμα του κύριου Πετσίτη και τι γίνεται με την κυρία Ξεπαπαδέα και όλη αυτή την υπόθεση. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτό, μια και το είδαμε μαζί και το παρακολουθήσαμε. Για εσάς αυτό το θέμα, τώρα την υπόθεση Πετσίτη, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί? Η Νέα Δημοκρατία λέει πως είναι ένα σκάνδαλο. Ο Πρωθυπουργός είπε χθες στη συνέντευξή του που έδωσε στον κύριο Χατζηνικολάου και στο δελτίο του Αντένα το Κεντρικό πως δεν υπάρχει πετσιτιάδα, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Όλα αυτά τα λέει αντιπολίτευση για να αμυνθεί και να δικαιολογηθεί. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε Σιμορέλη, ότι είναι αυτή η υπόθεση? Παλιότερα, ξέρετε, μιλάω και πολλές φορές και σαν φαρμακοποιός. Παλιότερα υπήρχαν τα κινήνα, θυμάστε, όταν δεν υπήρχαν τα μοντέρνα τώρα φάρμακα από τα οποία υπάρχουν. Και ό,τι πονούσε, πάρε ένα κινήνο. Πάρε τα κινήνα. Θυμάστε αυτή τη φράση. Ήταν για κάθε χρήση, για κάθε πόνο. Για κάθε χρήση, για κάθε πόνο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται εδώ πέρα και με τον κύριο Πετσίτη. Δηλαδή, κάθε φορά που σκάει το σκάνδαλο των δανείων, των κομμάτων που δεν πληρώνουν, όταν σκάει το σκάνδαλο με τον συνεργάτη του κύριου Μητσοτάκη, τον κύριο Γεωργιάδη, το γνωστό με την παιδοφιλία κτλ. Όταν σκάει το σκάνδαλο της Νοβάρτης, όταν σκάει χτες είχαμε γεγονότα από τη Siemens. Ναι. Κάθε φορά που σκάει ένα σκάνδαλο, έτσι, πάντα θα βγαίνει η Πετσίτης. Δηλαδή, με άλλα λόγια, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά είναι πέτσινα. Και εξάλλου, θα ήθελα να πω για τον Πετσίτη, ούτε υπήρξε ούτε υπουργός, ούτε δημόσιος παράγοντας, ούτε κρατικός υπάλληλος πουθενά. Πέρα από εκεί, στις ιδιωτικές συναλλαγές που υπήρχε είχε κτλ. Υπήρχε όμως ένας φίλος του κύριου Παπά, το έχει πει και ο κύριος Παπάς αυτό. Έτσι, ίδιος. Αυτό πάντα συμβαίνουν. Αλλά πέρα από εκεί, λέω ότι ο άνθρωπος αυτός από το 2015 έχει πάρει το δρόμο του, έχει κάνει τις επιλογές του. Όπως σας είπα, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα με δημόσιο χρήμα. Τώρα, πέρα από εκεί, αν στις ιδιωτικές συναλλαγές του Πετσίτη υπάρχουν προβλήματα με μαύρο χρήμα κτλ., εδώ είναι η δικαιοσύνη να ασχοληθεί και να βγάλει τα συμπεράσματα. Αλλά πέρα από εκεί, σας είπα και πριν, όταν τρέχουν σκάνδαλα τέτοια, πάντα θα βλέπουμε μπροστά μας, για πάσα νόσο, όπως είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, Πετσίτη. Θα δούμε μαζί και τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες στη συνέντευξη του στον Αντένα, αλλά όσα είπε και ο κ. Μητσοτάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση, μιλώντας σε αμερικανικό δίκτυο. Πρώτα όμως θέλω να πάμε να παρακολουθήσουμε την συνεδρία της παραγωγής και εμπορίου της Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου για τη σύσταση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Με καινοτόμες διαδικασίες προσελκύουμε στρατηγικές επενδύσεις, τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μας πείσατε πως θέλετε να προωθήσετε στις επενδύσεις, τόνισε ο εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κριτική, ωστόσο, άσκησε στο νομοσχέδιο, τα υπόλοιπα άσκησαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ολοκληρώθηκε στην αρμόδια Επιτροπή η επεξεργασία του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομίας σχετικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και άλλες διατάξεις. Με την Αναπτυξιακή Τράπεζα υποστηρίζουμε το παραγωγικό σύστημα της χώρας, τόνισε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Ουρσουζίδης και πρόσθεσε πως με το νομοσχέδιο εφαρμόζεται μια ασφαλής και διαφανής διαδικασία για τους επενδυτές. Δεν μας πείσατε πως θέλετε να προωθήσετε τις επενδύσεις, υπογράμμισε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος και σημείωσε πως ήρθε άλλο ένα νομοσχέδιο έκθεση ιδεών με ρουσφετολογικό άρωμα. Το υπόψη νομοσχέδιο επιχειρεί να κατοχυρώσει μια ασφαλή, διαφανή και γρήγορη διαδικασία για τους επενδυτές, ώστε να υπάρξει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια στην υλοποίηση των επενδύσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μόνο έτσι, τόνισαν όλοι οι φορείς, θωρακίζεται πραγματικά το δημόσιο συμφέρον. Δεν μας πείσατε, κύριε Υπουργέ, αν όντως ενδιαφέρεστε επί της ουσίας να προωθήσετε την ανάπτυξη, να προωθήσετε τις επενδύσεις
Και αυτό βγαίνει τόσο από τον παραπλανητικό τίτλο τον οποίο έχει το νομοσχέδιο, γιατί ο κόσμος ακούει για μια αναπτυξιακή τράπεζα που δεν είναι τράπεζα. Θα μπορούσαμε να πούμε για έναν αναπτυξιακό οργανισμό. Αλλά η τράπεζα με βάση έτσι όπως την γνωρίζουν οι πολίτες δεν είναι. Φέρνεται φωτογραφική διάταξη για νομοποίηση πλαστών τιμολογίων, τόνισε ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ενώ ο ειδικός αγορητής της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Παναγιώταρος, έκανε λόγο για άλλο ένα προεκλογικό νομοσχέδιο. Η συνταγή ανάπτυξης της κυβέρνησης έχει ως βασικό της στόχο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, υπογράμμισε ο ειδικός αγορητής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιώργος Λαμπρούλης. Επιφυλάξεις για το νομοσχέδιο διατύπωσε ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρών, Μάριος Γεωργιάδης. Έχουμε μία φωτογραφική διάταξη για νομιμοποίηση πλαστών τιμολογίων των παλιών αναπτυξιακών νόμων. Δηλαδή, κακό το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά όταν το παλιό πολιτικό σύστημα έβρισκε αυτούς που είχαν πλαστά τιμολόγια, έρχεται το νέο πολιτικό σύστημα τώρα να τους νομοποιήσει. Και στο λόγο νομοσχέδιο υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά για μία ακόμα φορά. Οι επιλεκτικές διευκολύνσεις επενδυτικές, όπως τις λέτε, που κάνετε προς τους στρατηγικούς επενδυτές, που συνήθως αυτοί οι στρατηγικοί επενδυτές είναι οι ίδιοι, είναι μέσα από μία δεξαμενή 15 μεγαλοεπιχειρηματιών εντός εκτός εισαγωγικών της Ελλάδος. Θεωρούμε ότι πρόκειται να αποτελέσει ένα ακόμα εργαλείο στήριξης, ενίσχυσης και διασφάλισης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, που είναι ασυμβίβαστη με την ανάπτυξη προς όφελος του λαού. Ένταση προκλήθηκε κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στην αρμόδια επιτροπή όταν αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Αδώνης Γεωργιάδης επιτέθηκε σε προσωπικό επίπεδο στον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αποστολάκη, με αφορμή διατάξεις του νομοθετήματος που αφορούσαν τους αντιρρησίες συνείδησης. Σε αυστηρό τόνο ήταν η απάντηση του Υπουργού, ενώ οι εκατέρωθεν βολές ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τον τόνο της συνεδρίασης. Δεν χρειάζεται, κύριε Φρουρούς, ο κύριος Αποστολάκης. Μόνος του έμπαινε στις ειδικές δυνάμεις. Εσάς χρειάζεται να το σώσετε. Εντάξει. Θα κάνω αυτό που νομίζω και έχω το χρόνο μου. Εντάξει. Και μη με διακόπτετε. Μη διακόπτετε. Κόκκινο χτύπησε το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Κύριε Γεωργιάδη, με συγχωρείτε. Δεν είσαστε εδώ να κάνετε ό,τι θέλετε. Με συγχωρείτε. Αυτά να κάνετε όταν κάνετε. Εγώ το Αποστολάκη μιλάω για ιδεολογίες μας. Το φυτίλι άναψε ο προσωπικός τόνος που επέλεξε να απευθυνθεί στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Άδωνης Γεωργιάδης, ζητώντας του να μην συνδέσει το όνομά του με ένα νομοσχέδιο έκτρωμα όπως το χαρακτήρισε. Και ας αυτό, κύριε Υπουργέ. Εσείς υπηρετήσατε τις έμπλες να μια ολόκληρη ζωή. Σας τίμησε η ελληνική πολιτεία με τα υψηλότερα αξιώματα. Εσείς την τιμήσατε με την υπηρεσία σας. Και αποφασίσατε να γίνετε υπουργός για λίγους μήνες για να συνδέσετε όλη αυτή τη θητεία που κάνετε με αυτό το νομοσχέδιο. Το οποίο κάνει τα εξής. Εξευτελίζει πάσα έννοια πειθαρχίας έμπλες δυνάμεις. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, αυτό το γραφείο νομικής υποστήριξης είναι γραμμένο στο προεκλογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και αποτελεί τη μεγαλύτερη θεσμοθετημένη παραδιοίκηση έμπλες δυνάμεις και τίποτε στην ιστορία. Ψύχρεμη αλλά αυστηρή υπήρξε η αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, ενώ ο αναπληρωτής του Παναγιώτης Δρίγας παραλύλησε την τοποθέτηση Γεωργιάδη με εκείνη του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρεμιέρα του Ευάγγελου Αποστολάκη στη Βουλή μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Δεν θα σας κουράσω πολύ, ούτε θα σηκώσω το γάνι του κ. Γεωργιάδη, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα ήθος και οι προσωπικές επικλήσεις θα πρέπει, έχουν κάποια όρια. Δεν δέχομαι να μου κάνετε μάθημα ήθους. Και θα ήθελα να μην επαναληφθεί αυτό εδώ μέσα. Δεν θα μπω όμως στον πειρασμό να σας απαντήσω τίποτα σε αυτά που είπατε. Μας ακούνε και ο κόσμος κρίνει. Το τέλος της ομιλίας του εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, ήταν κατά τη γνώμη μου αχαρακτήριστο και είναι η δεύτερη φορά που το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και μάλιστα εδώ και αντίφαση. Την πρώτη φορά, όταν ανέλαβε ο κύριος Αποστολάκης, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τον ταύτισαν με περίοδο της Χούντας και με χουντικό υπουργό.
Ως προσπάθεια κομματικοποίησης των ενόπλων δυνάμεων, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Κικίλιας, αναφερόμενος στα υποίδρυση γραφεία νομικής προστασίας των στρατιωτικών στελεχών, αλλά και στις ρυθμίσεις για τους ανυπότακτους και τους αντιρρησίες συνείδησης. Βάζετε κομματικό χέρι μέσα στις διευθύνσεις. Κομισάριους βάζετε μέσα σε ενόπλες δυνάμεις. Καλά ο κύριος Ρήγας, εσείς κύριε Υπουργέ, εσείς που έχετε υπηρετήσει στο συγκεκριμένο Υπουργείο και από άλλες θέσεις και που έχετε στολή. Εσείς τι έχετε να μας πείτε για τις αντιρρησίες συνείδησης που δέχεστε να αλλάξει η σύσταση και αναλογία των επιτροπών και να μειωθούν οι συνάδελφοί σας στρατιωτικοί, στους οποίους δεν έχετε εμπιστοσύνη, για να αυξηθούν οι καθηγητές, έτσι ώστε να αλλάξει η αναλογία στο πώς κρίνονται οι αντιρρησίες συνείδησης. Είμαι από αυτούς που υπηρέτησαν 24 μήνες και τη θητεία μου όλη στην παραμεθόριο περιοχή. Είμαι υπέρμαχος ότι πρέπει να έχουμε και να υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις λόγω των συνθήκων των οποίων έχουμε. Τρία, μπορούμε να κάνουμε τη συζήτηση και στην Επιτροπή Εξοπλισμών, για να μην είναι και δημόσιο, για το τι ανάγκες έχουμε, τι χρειάζεται και πώς μπορεί να γίνει. Θα έλεγα με καλύτερο τρόπο και αποτελεσματικότερο η παρουσία των παιδιών, των κληρωτών στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και τέλος, επειδή δεν το έχω πει ποτέ, κάποιοι το γνωρίζουν, είμαι από μια οικογένεια, η οποία είναι οικογένεια, ο πατέρας μου στρατιωτικός. Κριτική στο νομοσχέδιο άσκησαν οι εκπρόσωποι και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση λοιπόν κάνει μια ακόμα ευκαιρία να επιλύσει χρονίζοντα προβλήματα των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων στα χρόνια που κυβερνάει. Τώρα, στο τέλος της θητείας σας και μάλιστα υπό την πίεση της μειωμένης αποδοχής σας, νομίζετε ότι τραβάτε έναν άσο από το μανίκι και ρυθμίζετε δευτερεύοντα θέματα που βολεύουν. Πρώτη και κύρια αποστολή των ενόπλων δυνάμεων παραμένει η στρατιωτική στήριξη των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης να μην γνωρίζει και να μην έχει στο πετσί του νιώσει ότι είναι ιμπεριαλιστικά σχέδια. Κοινωνικό πρόσημο θεωρείτε εσείς και λέτε ότι είναι η συμμόρφωση ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αντιρρησίες συνείδησης? Αυτό είναι θετικό πρόσημο? Όχι, δεν είναι θετικό πρόσημο. Αυτό είναι ένα πάγιο αίτημα της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, που τα ζήταγε εδώ και χρόνια και ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί ότι κάποια στιγμή θα το κάνει. Λοιπόν, θέλω κύριε Σιμορέλη, πριν πάμε στα δικά μας και στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξη του χθες και ο κύριος Μητσοτάκης, δύο συνέντευξεις με πολύ ενδιαφέρον που παρακολουθήσαμε, ένα σχόλιο από εσάς για αυτή τη τεράστια καταστροφή που είδαμε στο Παρίσι. Θρηνεί όλος ο κόσμος για την Παναγία των Παρισίων, ένα μνημείο του χριστιανισμού, αλλά και ένα στολίδι του ευρωπαϊκού πολιτισμού, που εχθές χάθηκε ένα μεγάλο του κομμάτι στις τάχτες. Θα λέγαμε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο. Mm-hmm. Όλα τα μάτια χθες όλων των ανθρώπων της γης ήταν στραμμένα σε αυτό το παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο, θα έλεγα. Ένα μνημείο που το συμβάστηκαν ακόμα και οι Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Βέβαια, η φωτιά δεν σέβεται. Εκείνο που το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι χθες είδαμε όλους τις πολιτικές δυνάμεις εκεί, στο Παρίσι, στη Γαλλία, να είναι στοιχισμένες μαζί. Να είναι μαζί, mm-hmm. να έχουν κάνει κοινές δηλώσεις. Και εγώ στέκομαι σε αυτό το οποίο είπε ο κ. Μακρόν, ότι θα κάνει το παν ξανά να αναδομηθεί και να φτιαχτεί και πάλι και να γίνουν επιδιορθώσεις που πρέπει. Αλλά εγώ στέκομαι και σε αυτό, δηλαδή στη συμπεριφορά όλων των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα. Έτσι, και όπως στην Ελλάδα και ο Υπουργός Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όλοι οι αρχηγοί πολιτικοί έκαναν δηλώσεις σχετικά με αυτή την καταστροφή. Και φυσικά ο διεθνής τύπος σήμερα, όλα τα πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο και μπορούμε να δούμε κάποια που έχουμε ετοιμάσει. Πρωτοσέλιδα, site, τα, ναι, τα πάντα. Ναι, πάντα, όλα τα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, όλες οι εφημερίδες σε όλο τον κόσμο ασχολούνται και έχουν ως πρωτοσέλιδο το θέμα αυτό. Την πολύ αγαπημένη κυρία των Παρισίων που υπέστη αυτές τις καταστροφές. Και ήδη έχει ενδιαφέρον και είναι πολύ παρηγορητικό ότι έχουν αρχίσει δωρεές από τους Γάλλους και από κρίσους που έχουν και μπορούν να αντέξουν το κόστος της επιδιόρθωσης να προσφέρουν να επανέλθει στην πρώτερη μορφή της. Φαντάζομαι πάρα πολύ γρήγορα θα είναι ξανά πάλι στα Παναγία των Παρισίων. Πάμε λοιπόν τώρα στα δικά μας εδώ. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε χθες μια συνέντευξη φόλης της ύλης. Είπε και για τα σενάρια που ακούμε για πρόορες εκλογές. Αναφέρθηκε
στο αφορολόγητο πως δεν πρόκειται να εφαρμοστεί και μέχρι το 2020 αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να το αφήσει να εφαρμοστεί. Γενικώς μίλησε για όλα. Από την άλλη, έχουμε την αντιπολίτευση που σχολίασε τη συνέντευξη του κύριου Τσίπρα, λέγοντας πως η Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Τσίπρας ήταν η σκιά της σκιάς του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έκανε λόγο για εξοραϊσμό με αστείες δικαιολογίες και γενικά υπήρξε μια κριτική και από τον κύριο Μητσοτάκη στο ΣΥΡΙΖΑ και στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Θα θέλατε το σχόλιο σας. Βεβαίως, η αντιπολίτευση κάνει τη δουλειά της. Θα κάνει και την κριτική. Αλλά πέρα από εκεί, όσον αφορά για την αυτά που δήλωσε ο Πρωθυπουργός, νομίζω είναι μέσα στα πλαίσια, μπαίνει πλέον η χώρα μας στα πλαίσια της κανονικότητας, ήδη από τον Αύγουστο, 21 Αυγούστου, που βγήκαμε τα προγράμματα, νομίζω ότι αυτό πλέον το βλέπει καθαρά και ο κόσμος και η κοινωνία, ότι έχουμε πλέον βαθμούς ελευθερίας να κάνουμε πράγματα τα οποία τα πιστεύουμε εμείς. Και λίγος πολύ θεωρώ ότι όλα αυτά τα οποία ο Πρωθυπουργός έχει πει στη Θεσσαλονίκη ήδη υλοποιούνται. Να σταθούμε, δηλαδή, θα ήθελα να πω όσον αφορά με τον κατώτατο μισθό, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με όλα αυτά τα οποία στην πορεία έχουμε κάνει και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Να σας θυμίσω μόνο ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα η ψήφιση στη Βουλή, η ρύθμιση των 120 δόσεων. Μεγάλη τρίτη, όπως έχουμε ακούσει από τον κύριο Βούτση. Επιτρέψτε μου να πω ότι είναι μια ανάσα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, δηλαδή γενικά για τους μικρομεσαίους. Και σας μιλάω κι εγώ σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Το έχει ανάγκη πάρα πολύ. Το είχε ανάγκη αυτό η κοινωνία, το είχαν ανάγκη οι μικρομεσαίοι. Είναι αρκετός κόσμος, χιλιάδες κόσμος που έχει εγκλωβιστεί, δεν έχει φορολογική ενημερότητα, χρωστάει στα ασφαλιστικά ταμεία. Χιλιάδες κόσμος που έχει εγκλωβιστεί και δεν μπορεί να βγει στη σύνταξη. Και νομίζω ότι με αυτή τη ρύθμιση, που θα είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα έχει κόφτες, δηλαδή δεν θα έχει ούτε εισοδηματικά κριτήρια ούτε κάποια περιουσιακά στοιχεία. Άρα λοιπόν οι πάντες θα μπορούν να είναι μια ανάσα για την κοινωνία. Επίσης, ίσως χρόνος, ίσως μετά το Πάσχα θα έρθει και η ρύθμιση των δόσεων όσον αφορά σε αυτούς που οφείλουν στην εφορία και δεν είναι λίγοι. Άρα λοιπόν η χώρα μας έχει μπει σε μια κανονικότητα. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο έπεσε πάρα πολύ έξω η εξωματική αντιπολίτευση και κυρίως η Νέα Δημοκρατία, όπου θυμάστε πριν από ένα χρόνο μας λέγανε ότι δεν θα βγούμε από τα μνημόνια, ότι μιλάγανε για καταστροφές. Όλα αυτά δεν συνέβηκαν. Θυμάστε ότι είχε ποντάρει η Νέα Δημοκρατία ότι θα κόψουμε τις συντάξεις. Ούτε αυτό συνέβηκε. Αλλά και με τον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε αποκτήσει το τελευταίο διάστημα, θα έχουμε όλη τη δυνατότητα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ειδικά μετά το Πάσχα, όπου θα υπάρξει αυτή η συνάντηση με τα οικονομικά υπουργεία, και θα έχει τη δυνατότητα πλέον να δώσει αυτές τις ελαφρύνσεις που χρειάζεται και τις ανάσεις που χρειάζεται η κοινωνία. Όπως είπε, ναι, ότι όσο θα υπάρχει κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα εφαρμοστεί το φορολόγητο. Είναι σαν να προεξοφλεί ο κ. Τσίπρας πως θα είναι κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη τετραετία, και είναι κάτι το οποίο το συζητάνε στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Και από την πλευρά του κ. Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε συνέντευξη του σε αμερικανικό δίκτυο, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ υπονομεύει συστηματικά όλους τους δημοκρατικούς θεσμούς, αναφερόμενος και στην υπόθεση Νοβάρτης και στην υπόθεση Πετσίτη. Και αυτό που είπε και έχει να κάνει με τις ευρωεκλογές που έχουμε μπροστά μας, κύριε Σιμορέλη, είναι πως δεν κρίνεται σήμερα απλά το μέλλον της οικονομίας, αλλά κρίνεται το μέλλον της δημοκρατίας μας. Ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτές τις ευρωεκλογές? Γιατί ξέρετε, έχουμε μπει πλέον σε αυτή την τροχιά και οι συνεντέξεις που δίνονται έχουν μέσα χρώμα ευρωεκλογικό. Και ο κύριος Τσίπρας ξεκινάει περιοδίες και στο Βελβεντό και στην Πάτρα και στην Καλαμάτα, όπου δίνει το σήμα ότι ξεκινάμε την προεκλογική περίοδο. Ποιο είναι το ζητούμενο σε αυτές τις προεκλογές όμως? Θα ήθελα όμως να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, ναι, και να πω όσον αφορά το ζήτημα της Νοβάρτης, γιατί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και εσείς και ως φαρμακοποιός, ξέρετε το κομμάτι το φαρμακευτικό. Για ένα σκάνδαλο, παγκόσμιο σκάνδαλο θα ήθελα να πω, με άρωμα βέβαια και άρωμα ελληνικό. Δηλαδή το σκάνδαλο, ναι, είναι υπαρκτό. Εγώ δεν κατάλαβα πραγματικά, ειδικά από την αξιωματική αντιπολίτευση, τελικά είναι σκάνδαλο, είναι σκευωρία. Γιατί εκείνο το οποίο ακούμε και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Γεωργιάδη και από τον κύριο Βενιζέλο
τον τελευταίο καιρό πλέον έχουν αλλάξει την τακτική και μιλάνε για παραγραφή. Σε τι έχουν αλλάξει τακτική, γιατί όσον αφορά το κομμάτι το φαρμακευτικό, σκάνδαλο υπάρχει. Σίγουρα, γιατί. Δεν το αμφισβητεί κανείς σε επίπεδο φαρμακευτικής. Και όμως μιλάνε για σκευωρία. Όταν η αξιωματική αντιπολίτευση και το κοινό. Στο σκέλος το πολιτικό μιλάνε για σκευωρία. Έτσι. Όταν μιλάμε. Εδώ είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Στο θέμα της υγείας είχαμε πάνω από 85 δισεκατομμύρια μαύρη τρύπα. Mm-hmm. Στον χώρο των φαρμάκων γύρω στα 23 δισεκατομμύρια. Και η Novartis κέρδισε πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Δηλαδή το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Όταν αυτοί μιλάνε όμως για σκευωρία, είναι σαν να δεν συνέβη και αυτό. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής, ότι ας αποφασίσει πλέον η αξιωματική αντιπολίτευση τι θέλει, αν είναι σκευωρία, αν έχει παραγραφή ή όχι. Εγώ εκείνο που θέλω να σταθώ είναι το εξής, ότι φαγώθηκε αρκετό δημόσιο χρήμα, ειδικά με το φάρμακο και με τα θέματα υγείας. Υπήρξε μια μαύρη τρύπα, σας είπα, γύρω στα 85 δισεκατομμύρια, δηλαδή ένα μέρος των μνημονίων που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Ευθύνη φέρουν αυτοί που κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι από μια πλευρά είναι η πολιτική ευθύνη. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά για τις ποινικές ευθύνες, υπεύθυνη να αποφασίσει είναι η δικαιοσύνη. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να πράξει αυτά που πρέπει να πράξει. Να πούμε πάντα στους τηλεθεατές μας πως είμαστε εν αναμονή για να συνδεθούμε σε πολύ λίγο με την Ολομέλεια της Βουλής, να ενημερώσουμε πως με απόφαση της διάσκεψης των Προέδρων, η Ολομέλεια παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας σήμερα θα τιμήσει τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα. Στον εκλειπώντα θα αναφερθούν ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τσιάρας και φυσικά εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είμαστε σε αναμονή γιατί θα έρθει και ο κύριος Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παρουσία του θα πραγματοποιηθεί το πολιτικό μνημόσυνο εδώ στη Βουλή. Θέλω όμως να συνεχίσω και να πω, αφού κλείσαμε την παρένθεση με τον Novartis και με το μεγάλο σκάνδαλο αυτό της Novartis, θα ήθελα να συνεχίσουμε και να πω όμως αναφορά για τις ευρωεκλογές που έχουμε. Νομίζω ότι πολλές φορές έχουμε πει σε διάφορες εκλογές ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι κτλ. Αυτή τη φορά όμως μπορώ να πω και να τονίσω ότι όντως η Ευρώπη είναι μπροστά σε ένα σταυροδρόμο. Το οποίο πώς το. Δηλαδή, εσείς τι ονομασία δίνετε σε αυτούς τους δύο δρόμους. Πού πρέπει να πάει από τους δύο δρόμους η Ευρώπη. Η Ευρώπη ή θα αλλάξει, ή θα αλλάξει, ή δεν θα μπορεί να σταθεί. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 20-30 χρόνια. Στις σκληρές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, οι σκληρές αυτές τις πολιτικές και τις έζησε όλη η Ευρώπη και εμείς περισσότερο σαν Έλληνες. Έτσι. Αυτή η λογική, αυτή η λιτότητα έτσι, δεν μπορεί να πάει άλλο. Αυτή είναι αυτή η πραγματικότητα που σπρώχνει τους Ευρωπαίους πολίτες να αισθάνονται απόμακροι από την Ευρώπη, δηλαδή αισθάνονται πραγματικά ότι δεν υπάρχει αυτή η δημοκρατία που πίστευαν τόσα χρόνια στην Ευρώπη, την Ευρώπη της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, δεν υπάρχει πλέον. Αισθάνονται ο Ευρωπαίος πολίτης αισθάνονται πάρα πολύ μακριά. Πώς θα αλλάξουν όμως αυτές οι πολιτικές η βαθιάς λιτότητας, από πού θα ξεκινήσουν να πιάσουν, να τις αλλάξουν ποιοι, και πώς θα γίνει αυτό. Είναι λογικό ότι σε κάθε χώρα όπου γίνονται εκλογές, εκεί οι πολίτες να σκεφτούν, να φανταστούν, να κρίνουν τι δεν πήγε καλά όλα αυτά τα τελευταία 20-30 χρόνια, τι έφτεξε και να αποδείξουν και να ψηφίσουν ανάλογα. Εμείς προτείνουμε μια άλλη λογική, δεν προτείνουμε αυτή τη λογική της ξενοφοβίας, της λιτότητας, που έχει σπρώξει τον κόσμο στην ακροδεξιά. Mm-hmm. Εκείνο το οποίο σήμερα έχει να αντιμετωπίσει ο Ευρωπαίος πολίτης είναι η λιτότητα και η ακροδεξιά. Οι ευρωεκλογές αυτές, και είμαστε πάντα σε αναμονή για να συνδεθούμε, όπως είπαμε, με την διαδικασία που θα ξεκινήσει σε λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής. Βλέπουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Παυλόπουλο. Αυτή τη στιγμή τον υποδέχεται ο Πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Βούτσης, στο περιστήλιο της Βουλής, για να εισέλθουν στην αίθουσα της Ολομέλειας, στο κεντρικό μέγαρο της Βουλής, όπου, όπως είπαμε, θα τελεστεί σήμερα πολιτικό μνημόσυνο στη μνήμη του Δημήτρη Σιούφα, πρώην Πρόεδρου της Βουλής. Ο Δημήτρης Σιούφας διατέλεσε Πρόεδρος της Βουλής από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι και τον Οκτώβριο του 2009.
η κοινοβουλευτική του παρουσία διήρκησε περισσότερο από 30 χρόνια. Εκλεγόμενος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1981 έως και το 2012. Υπηρέτησε ο Δημήτρης Χιούφας σε αρκετές κυβερνητικές θέσεις, μεταξύ των οποίων Υπουργός Ανάπτυξης, Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2019. Σε λίγο λοιπόν θα ξεκινήσει το πολιτικό μνημόσυνο στην Ολομέλεια της Βουλής και να σας αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Θέλετε να πείτε και κάτι, κύριε Σιμορέλη? Ναι, να πω κάτι για τον Εκλειπώντα. Βεβαίως. Ότι ήταν ένας άνθρωπος που και εμείς τον γνωρίζαμε αρκετά. Ήταν σχεδόν συντοπίτης, καταγόταν από την Καρδίτσα. Διετέλεσε χρόνια κοινοβουλευτικός, όπως είπατε και εσείς, από το 1980-81, νομίζω. Ναι, 81 μέχρι το 2012. Και ήταν πολλά χρόνια εμπειρίας κοινοβουλευτικής και εμπειρίας πολιτικής. Και ένας άνθρωπος που είχε όραμα σε κάθε θέση που διατέλεσε και είχε και όραμα και όταν εδώ διατέλεσε πρόεδρος της Βουλής για να αναβαθμίσει πάρα πολύ το κοινοβούλιο και όπως το έκανε και να αναβαθμίσει το κοινοβούλιο και ενεργειακά, διότι το μεγάλο του όραμα και αγάπη ήταν πάρα πολύ πάνω στα θέματα τα ενεργειακά. Λοιπόν, βλέπουμε πάντα εικόνα από την Ολομέλεια της Βουλής. Σε λίγο θα ξεκινήσω, όπως είπαμε, το πολιτικό μνημόσυνο στο Δημήτρη Χιούφα στην αίθουσα της Ολομέλειας. Να κλείσουμε σιγά σιγά, κύριε Σιμορέλη. Θα ήθελα ένα μήνυμα για αυτές από τη θέση τη δική σας, που είστε ένας βουλευτής στα Τρίκαλα, που μιλάτε με τον κόσμο για τοπικά θέματα και προβλήματα, αλλά που σίγουρα έχουν προβληματισμό για το τι Ευρώπη θέλουμε. Με ένα τέτοιο μήνυμα να κλείσουμε. Βεβαίως υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και στους Έλληνες πολίτες, αλλά και στην επαρχία, γιατί έχουν γνωρίσει και άρχισαν πλέον και μαθαίνουν ότι όλες αυτές οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας δεν ήταν μόνο δηλαδή οι πολιτικές που ήρθαν από τα ελληνικά κοινοβούλια, αλλά έχουν σχέση και με την Ευρώπη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αρχίσαν σιγά σιγά δειλά-δειλά να πω ότι να μιλάνε πλέον για τι Ευρώπη θέλουμε, ότι θέλουν μια Ευρώπη δημοκρατική. Θέλω μια Ευρώπη που να ακούει τους πολίτες. Θέλω μια Ευρώπη της αλληλεγγύης που δεν υπήρχε. Θέλω μια Ευρώπη που να απαντάει στα σύγχρονα προβλήματα. Και στα σύγχρονα προβλήματα είναι όπως προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη. Το ζήτημα που έχει. Το μεταναστευτικό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Έτσι, βέβαια, η χώρα μας σηκώνει αρκετό βάρος και σήκωσε αρκετό βάρος. Καιρός λοιπόν να αλλάξει η Ευρώπη. Γιατί με τα σημερινά δεδομένα δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Σας προβληματίζει η άνοδος της ακροδεξιάς σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες? Είναι ανησυχητικό, το λένε όλοι και το καταδικάζουν. Και το παριθμό, ένα πρόβλημα σήμερα είναι η άνοδος της ακροδεξιάς. Mm-hmm. Αλλά πέρα από εκεί όμως πρέπει να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουν οι πολιτικές δυνάμεις. Γιατί ο κόσμος. Υπάρχει αυτό το φαινόμενο. Πρέπει να σας διακόψουμε, να δώσουμε το λόγο στην Ολομέλεια. Ο κύριος Χαγκλαμάνης έχει λάβει το λόγο για το πολιτικό μνημόσυνο.